Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα ένα επεισόδιο που από τον τίτλο έχετε καταλάβει ότι είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε απρόσμενα πραγματικότητα, γιατί πίστευα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να το καταφέρω. Πριν προχωρήσουμε σε όλη αυτή την παρουσίαση, την επική κατ' εμέ για αυτό που έχετε ήδη δει από το εξώφυλλο τι είναι, θέλω να κάνω ένα μικρό πρόλογο, να μου επιτρέψετε. Είμαι χαρούμενος καταρχήν να σας ανακοινώσω ότι πλέον είμαι διαχειριστής στη μεγαλύτερη ρετρό ομάδα για video games στο ελληνικό Facebook, που προήλθε ουσιαστικά από την ένωση δύο μεγάλων ομαδών. Οι πιο μεγάλες ρετρό ομάδες που υπήρχαν στο Facebook, η Retro Video Games Club Ελλάς και η Retro Video Games Universe GR, που και από τα δύο ομάδες, από τις δύο παρατάξεις, όλα τα παιδιά ήμουν φίλος και με τους περισσότερους έχουμε κάνει και επεισόδια και room tours κτλ. Όπως επίσης και πάλι καλά φιλαράκια που φτιάξανε πρόσφατα τη σελίδα, την Sega Universe Greece. Όλο αυτό το team, σχεδόν 10 άτομα, 9 άτομα για την ακρίβεια, ενωθήκαμε, συζητήσαμε, αφήσαμε στην άκρη όποιες διαφορές και αποφασίσαμε να ενωθούμε εκ του κοινού για τη μεγάλη μας αγάπη, το retro video gaming, και να γίνουν οι δύο σελίδες μία. Οπότε, η παλιά σελίδα, η Retro Games Universe GR, πλέον είναι αγγελίες, έτσι, και η θεματική αγγελία που εκεί περιμένω όλοι να κάνετε join, είναι και στις δύο σελίδες και με τις αγγελίες για να βλέπετε τι θα ανεβαίνει, και στη θεματική. Εκεί μπορείτε να βάζετε τις συλλογές σας, να βλέπουμε τι γίνεται, να μαθαίνουμε νέα ρετρό. Έχει να κάνει αποκλειστικά μόνο με ρετρό, παιδιά. Ρετρό σημαίνει για μας στην ομάδα μέχρι PS2, Dreamcast, Xbox 1 κτλ. Πράγματα, είτε και για αγγελίες, ας πούμε, μέχρι εκεί πιάνουμε τα βάνη το ρετρό. Τα επεισόδια μου θα ανεβαίνουν εκεί, σε μια ομάδα, exclusive, όλα κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που μου κάνανε την τιμή να γίνω διαχειριστής στην ομάδα αυτή, γιατί έχουν δει την αγάπη μου για το ρετρό, ότι το προσπαθώ να το αναδείξω, και τις συλλογές και τους συλλέκτες και όλη αυτή η δουλειά που ρίχνω την γουστάρουν, και γι' αυτό μου προτείνει να γίνω και διαχειριστής. Οπότε εγώ με τη σειρά μου σας προσκαλώ, όσοι δεν είστε και έχετε Facebook πάντα, να κάνετε ένα join σε αυτές τις σελίδες, όπου ονομάζεται πλέον Retro Video Games Greece και αντίστοιχη με τις αγγελίες, η BST. Σας περιμένω λοιπόν να μπείτε, να δείξετε και τις συλλογές σας, να σχολιάζουμε, να γουστάρουμε, να μαθαίνουμε πράγματα ο ένας από τον άλλον, όπως πρέπει να γίνει και να υπάρχουν τα πράγματα μία μεγάλη σοβαρή ομάδα με ρετρό. Πρακτικά αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη στην ομάδα, σε μέλη, και αναμένουμε και εσάς, όσους δεν το γνωρίζατε, να την μεγαλώσετε κι άλλο, γιατί εσείς είστε κινητήρια δύναμη, τα μέλη. Οι διαχειριστές είναι απλά έτσι για να συντονίζουν κάποια πράγματα, οπότε σας περιμένουμε να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και να γουστάρουμε. Τώρα, φεύγω και πάω λοιπόν σε αυτό που ήθελα να σας ανακοινώσω. Λοιπόν, έχετε δει πέρσι που είχα κάνει ένα επεισόδιο και με είχατε δει σε μια καμπίνα, κάποιοι το λένε, εγώ δεν το λέω καμπίνα, εγώ το λέω promo display stand. Στο εξωτερικό το λένε game kiosk, άλλοι μπορούν να το πούνε οτιδήποτε, οτιδήποτε, ό,τι γουστάρουν. Εγώ λοιπόν το λέω αυτό Zegetron Promo Display Stand. Αυτό, παιδιά, λοιπόν, οι περισσότεροι τώρα που είστε της ηλικίας μου τρώτε ήδη flashbacks και το θυμάστε που το έχετε δει σε κάποια πολύ μεγάλα καταστήματα της εποχής. Εγώ πρακτικά θα πω ότι με αυτή την καμπίνα, τη συγκεκριμένη, έχω παίξει μαζί της στο Μινιόν. Έχω παίξει σίγουρα από το 92 μέχρι το 97. Τελευταία φορά θυμάμαι επακριβώς ότι ήταν το 97. Μέσα αυτά τα 5 χρόνια η μεγαλύτερη μου πόρωση όταν πήγαινα είτε στο Μινιόν είτε στο Λαμπρόπουλο ήταν να πάω να παίξω σε αυτά τα stands, είτε της Nintendo, το Super Mario World, το Donkey Kong Country kiosk που μπορούσατε να παίξετε, είτε τα Sega, αυτά τα promo gaming display stands. Έχω στηθεί και έχω περιμένει στην ουρά αυτή στο παρελθόν πάρα πολλές ώρες συνολικά. Έφευγα κρυφά με το λεωφορείο από το Γαλάτσι για να κατέβω κοντά Ομόνια, που ήταν το Μινιόν, ξέρω εγώ, Πτέρυγμα Πατησίων,
για να ανέβω κρυφά να παίζω. Ήταν κάτι πάρα πολύ φουτουριστικό για μας που μπορούσαμε να δούμε το Mega Drive, το Master System ή και το Game Gear με ένα ειδικό bracket να είναι καρφωμένο και να μπορούμε να τα δοκιμάσουμε όλα αυτά εκείνη την εποχή. Εγώ λοιπόν θυμάμαι επίσης πάρα πολύ έντονα, σαν να ήταν παιδιά εχθές, την τελευταία φορά που έπαιξα με αυτή την βιτρίνα. Ήταν από τα τελευταία παιχνίδια επίσης που βγήκαν για το Mega Drive, και το 2 κιόλας θυμάμαι τότε είχε μέσα κουμπωμένο, ενώ στην αρχή είχε το Mega Drive 1 μέσα μαζί με το Master System 2. Έπαιζα το Jurassic Park, το Lost World, μόλις είχε βγει η ταινία εκεί το 97. Ήταν από τα παιχνίδια που το θυμάμαι να το δοκιμάζω σε αυτή την καμπίνα τελευταία φορά, και μετά από λίγο, όσοι ξέρετε, το 98 έκλεισε το αγαπημένο μας Μινιόν. Τώρα λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Επίσης να πω ότι αυτή η καμπίνα την είχα πετύχει και στα Τζάμπο, και έχω και άλλους φίλους να μου λένε ότι την είχαν δει και στο Τζάμπο του Πειραιά και στο Τζάμπο της Γλυφάδας. Εγώ επίσης έχω μια... δεν είμαι, χωρίς να θέλω να είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω πως, γιατί η μνήμη μου δεν με πατάει, ότι υπήρχε και στο Software Center κάπου το 96, την θυμάμαι να υπάρχει στα μέσα του καταστήματος. Γενικά αυτή η συγκεκριμένη βιτρίνα, παιδιά, δεν ήταν σε συνοικιακά μαγαζιά. Σε συνοικιακά μαγαζιά εγώ έβλεπα τις βιτρίνες που είχαν τα παιχνίδια, είτε Nintendo είτε Sega, σαν αυτή που απέκτησα και τα Χριστούγεννα, που έχω την μικρή βιτρίνα της Sega, που μέσα εκεί υπήρχαν τίτλοι. Θα τη δούμε αργότερα, μέσα στο δωμάτιο, όσοι δεν την έχετε δει. Οπότε λοιπόν αυτό ήταν κάτι για πολύ super wow καταστήματα, ήταν δηλαδή για πολύ δυνατά μέρη, όπου ο κόσμος ήταν αναμφισβήτητα πάρα πολύ μεγάλος, άρα είχαν βγει θεωρητικά λίγα κομμάτια σε όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, από ό,τι έχω ψάξει, η Sega στην Ελλάδα, η Zegetron, δόριζε στα μαγαζιά τρεις συγκεκριμένες βιτρίνες που θα σας δείξω τώρα. Η μία είναι αυτή που απέκτησα, η άλλη είναι αυτή που έχω αποκτήσει τα Χριστούγεννα, και υπήρχε και μια τρίτη, η μεσαία, που και αυτήν την έχω δει από κοντά και τη θυμάμαι από μικρός, και υπήρχε πρόσφατα και στο Zartan Toy Store, αλλά απολύθηκε σε έναν Έλληνα που ζει στην Αγγλία, στο εξωτερικό. Οπότε στην Ελλάδα τρεις βιτρίνες μοιρασμένες δωρεάν στα μαγαζιά για να προμοτάρουν, να στεγάζουν αυτά τα καλούδια της εποχής. Τι γίνεται τώρα με αυτή τη βιτρίνα? Βάσει λεγόμενων του περασμένου ιδιοκτήτη, μάλλον είναι η τελευταία σωσμένη στην Ελλάδα. Εγώ να πω την αλήθεια, τα τελευταία 3 χρόνια, από τότε που την είχα δει, τη ζήταγα συνέχεια. Του έλεγα, πούλησε την μου. Όχι, μου λέει. Ξαναπήγαινα, πούλησε την μου. Όχι, όχι. Πόσα θες? Δεν την πουλάω. Βρε, πόσα θες την άλλη φορά? Δεν την πουλάω, Νίκ, ξέχνα το. Λοιπόν, ήρθαν λίγο κάπως έτσι τα πράγματα και τελικά μου την πούλησε. Την αγόρασα, ήρθε στο χώρο μου. Θέλω να πω ότι είναι αυτό που είχα ανακοινώσει λοιπόν, ότι θα περιμένατε κάτι πολύ δυνατό. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που τραβάω το βίντεο έχω ρίξει πολύ υδρότα, έχω χαλάσει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο για να προλάβω να ανεβάσω και αυτό το βίντεο κτλ. Μου έχει φάει πάρα πολύ χρόνο η καμπίνα, ήθελε πάρα πολύ restoration, ήταν δηλαδή πολλά τα χρόνια, είναι κοντά 30 χρόνια κατασκευή, και ήταν φυσικό επακόλουθο να έχει πάρα πολλά θέματα. Οπότε και με τον πατέρα μου κιόλας με βοήθησε αρκετά. Καταρχήν είχε κρεμάσει η πόρτα, είχαν σπάσει με ντεσέδες, είχε σε χτύπαγε το ρεύμα όταν πήγαινες να ανάψεις την τηλεόραση, δεν υπήρχαν γιώσεις, είχαν ρεύματα, τα φώτα ήταν αδύναμα, είχαν σπάσει κάποιες βάσεις, κάποια πλαστικά, τα ρελεδάκια, τα σταρτεράκια θέλανε αλλαγή. Γενικά τώρα σας δείχνω και κάποιες εικόνες πώς ήταν. Υπήρχε από τα χρόνια η κυτρινή λίπος, είχε πιάσει όλες τις επιφάνειες. Σκεφτείτε ότι, όπως βλέπετε, την έλυσα ολοκληρωτικά. Κάθε κομμάτι της βγήκε εκτός και λύθηκε. Καθαρίστηκε με ντετόλ, με ενοπνεύματα, τα τζάμια, τριφτήκανε επιφάνειες, τα ξύλα ενισχυθήκαν από κάτω γιατί είχαν προβλήματα, η πόρτα επειδή είχε σπάσει, κάναμε περαστές βίδες με τον πατέρα μου, φτιάξαμε συστηματάκια από κάτω για τα ξύλα να μπορεί να σαπορταριστεί, να σηκώσει το βάρος, γιατί είχε πολύ χοντρό τζάμι και επίσης, όπως βλέπετε, έχει μέσα και τα παιχνίδια. Φώναξα τον ξάδερφο τον Δημήτρη από την 8Pins και φτιάξαμε νέες καλωδιώσεις, όμορφα και ωραία. Φτιάξαμε ιστοριούλες πίσω να είναι πολύ καλά. Πήρα λάμπες, πήρα σταρτεράκια, πήρα κάποια καινούργια πολύμπριζα που είχε μέσα κάτι παλιά να τα αλλάξω. Γενικά αλλαχτήκανε κάποιες βίδες. Αυτό που κλείδωνε τις κονσόλες, είχε σπασμένα τζάμια, οπότε πήγα και έκοψα τζάμια, μπήκανε τζάμια. Γενικά έγινε αρκετή δουλειά. Βλέπετε τα στάδια της μεταμόρφωσης.
Και το πιο μεγάλο μου πρόβλημα, αφού τα είχα φτιάξει όλα αυτά, ήταν να βρω μια σωστή CRT. Μέσα εκεί ο περασμένος διακρίτης μου την έδωσε με μια 14 οθόνη, πρακτικά αυτό παίρνει 15. Και εγώ όλη αυτή τη βδομάδα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μια 15 οθόνη. Και προς το παρόν έχω βάλει την 14, βάζοντας απλά κάποια βιβλία από κάτω για να σταθεί καλύτερα. Βέβαια τώρα μια μέρα μετά το βίντεο που γίνεται σήμερα μου έχουν υποσχεθεί 15 και δεν το πρόλαβα, οπότε από αύριο θα αλλαχτεί και θα μπει 15. Επίσης μπήκανε RGB καλώδια για να πετύχω πολύ ανώτερη ποιότητα εικόνας από το RF που ήταν συνδεδεμένη τότε. Το Master System 2 είναι μονταρισμένο από την 8 pins, οπότε έχει AV mod και έχει πολύ καλύτερη απόδοση εικόνας. Το Mega Drive το 1 είναι και αυτό μονταρισμένο από την 8 pins, overclocking, 60Hz κτλ. NTSC να παίζει ακόμα πιο γρήγορα, οπότε ήθελα να πετύχω και μια ανώτερη εικόνα με πολύ καλά RGB καλώδια της RGC όσοι γνωρίζετε. Οπότε το αποτέλεσμα μου πήρε κάποιο χρόνο, μου πήρε και μου κόστησε κι άλλο για το restoration project αυτό και να το πούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο το πραγματικά δεν πίστευα ότι τελικά το κατάφερα. Για μένα, όπως σας είπα, αυτό ήταν ένα όνειρο, το γούσταρα πάρα πολύ, κάθομαι μέσα στο δωμάτιο και απλά το κοιτάω, δεν παίζω, απλά το χαζεύω. Άλλαξα και λέω τη διαρρύθμιση στο game room, έχω βάλει και πλάγια την άλλη τη βιτρίνα, την πιο κοντή τη Sega, και ουσιαστικά μου μένει να βρω τώρα και την τρίτη. Την τρίτη βλέπετε τώρα πώς είναι και ποια είναι αυτή η βιτρίνα. Αν κάποιος τυχόν ξέρει που υπάρχει ή την πουλάει κτλ, μην διστάσει να μου στείλει ένα μήνυμα είτε στο Instagram είτε στο Facebook κτλ. Αυτά, ελπίζω να μην σας κούρασα, απλά ήθελα να σας τα πω, ήθελα να μοιραστώ αυτό το απόκτημα, γιατί από όσο ξέρω, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν υπήρχε παντού. Δεν ξέρω στην επαρχία, πέρα από κάποια σημεία που έχω ακούσει στη Θεσσαλονίκη, π.χ. Aronis Toys και στο Cuckoo Games κτλ. Υπήρχανε και το ξέρω και από την εκπομπή που σας είχα παρουσιάσει πρόσφατα ότι φαίνεται και υπήρχε αυτή η βιτρίνα. Να πω επίσης ότι στην Αγγλία, επειδή έχω μιλήσει με έναν πολύ μεγάλο Άγγλο συλλέκτη, όπου σας βάζω και το hashtag του, Sega Collect λέγεται, ο James, αυτός έχει τρομερά extreme πράγματα, παιδιά, από Sega, promo, kiosk, stands κτλ, you name it. Έχει ένα πρωτότυπο Master System, ένα promo stand, το οποίο στην Αγγλία ολόκληρη φτιαχτήκανε μόνο 3 κομμάτια και εκείνος κατέχει το ένα. Δηλαδή μπορούσατε να παίξετε Master System και να επιλέξετε το παιχνίδι και από κάτω είχε ενωμένες ταινίες στα cartridges σε μια θήκη και μπορούσατε να παίξετε. Αυτός έχει σχεδόν όλα τα kiosks και σαν το δικό μου το kiosk, αυτό το ελληνικό, δεν το έχει και μου είπε ότι στην Αγγλία υπάρχει μεν, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν, παιδιά, ελληνική πατέντα, γιατί φαίνεται λίγο ότι η κατασκευή μου θυμίζει λίγο ελληνική δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν και τον ρώτησα τις προάλλες και μου είπε όχι, υπήρχε και στο εξωτερικό, αλλά είναι διαφορετική, δηλαδή εκείνον μέσα δεν είχε την πόρτα που κρέμονται τα παιχνίδια όπως εμάς, την ελληνική, αλλά μέσα είχε ράφια στο γκρι μοτίβο όπως έχουν οι κανονικές ή άλλες οι ελληνικές οι βιτρίνες. Επίσης η χρωμίωση μπροστά στο πλαίσιο που γράφει Sega είναι επινικέλωμα, είναι δηλαδή χρώμιο κάπως έτσι, δεν είναι πλαστικό όπως είναι εμένα. Και υπάρχει η φάσα η Sega είναι πίσω από την οθόνη, ενώ σε μένα η φάσα της Sega είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο και πάνω από την τηλεόραση, αντί για πίσω στην Αγγλία. Γενικά, τον ρώτησα πόσο πάνε οι τιμές εκεί, μου είπε ο κύριος James ότι έχει χάσει 3 φορές να την αποκτήσει. Την πρώτη φορά την είχε πετύχει για 2.500 λίρες, μετά την έχασε μια για 3.000 λίρες και έχασε και μια τρίτη για 3.500 λίρες. Δεν πρόλαβε να την πάρει. Είναι κάτι πολύ δυνατό όπως καταλαβαίνετε και στο εξωτερικό η Virgin δεν έβγαλε και εκεί πολλά κομμάτια. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω με τη Zegetron, να μάθω κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Γενικά θέλω να κάνω κάτι με τη Zegetron, θέλω να μιλήσω με τους ηθήνοντες, διευθυντές κτλ. Για να μέχρι και να πάω να πάρω συνέντευξη σε άτομα τη Zegetron, στους ανθρώπους εκεί, να μιλήσουμε για το παρελθόν, να μιλήσουμε για τη Sega. Αυτό όμως είναι ένα πλάνο, μακάρι να γίνει. Θέλω να επικοινωνήσω κάποια στιγμή με τη Zegetron που υπάρχει ακόμα εννοείται. Και αν τυχόν γίνει, θα το χαρούμε σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο. Λοιπόν, αφού είδατε και τις φωτογραφίες από τα ξένα τα stands, πάμε τώρα να δούμε λίγο μέσα στο game room, το ανανεωμένο μου game room, το νέο μου απόκτημα, να το δείτε κι εσείς, να θυμηθείτε νοσταλγία, να γουστάρετε μαζί με μένα και πάμε απλά, παιδιά, φύγαμε.
Εποχές ρε φίλε, τώρα έχω τρελαθεί εδώ. Ουσιαστικά αυτό που βλέπετε τώρα να παίζω είναι και το πρώτο official gameplay στην καμπίνα που έφτιαξα. Λοιπόν, να πω την αλήθεια μου παιδιά, ότι όπως είπαμε εγώ με αυτή την καμπίνα έπαιζα στο Μινιόν και στο Νταμπρόβιλο. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έπαιξα Mega Drive, συγγνώμη, Master System, γιατί πάντα, παρότι βλέπαμε... Το χειριστήριο δεν δουλεύει καλά, έλα τα χρόνια. Λοιπόν, τι θα να πω, ότι δεν υπήρχε ποτέ Master System 2 ή 1, εδώ το πράγμα, 1 μόνο 2, γιατί αν είδατε τις φωτογραφίες, κάτω ταιριάζανε ακριβώς τα πατήματα του Mega Drive 1 και του Mega Drive 2, έχει ακριβώς slot για να μπουν. Οπότε ήταν πάντα συνδεδεμένο το Mega Drive 1. Master System δηλαδή ουσιαστικά ποτέ δεν έπαιξα σε αυτή την καμπίνα, θυμάμαι να παίζω πάντα μόνο Mega Drive. Απλά εδώ έβαλα και λίγο το πρώτο μου Sega παιχνίδι που είχα σε δικό μου μηχάνημα Sega, το Sonic, γιατί πιο παλιά είχα παίξει το Sonic στο Mega Drive το 90 και το Alex Kidd πάλι το 90 σε Master System 2. Έβαλα λίγο Master System 2. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει σε μονταρισμένο, παίζει στο δικό μου το μαμά το Master System 2. Έχω και μονταρισμένο, απλά δεν το έχω βάλει. Θα σκεφτώ να το βάλω, που μάλλον θα το βάλω για να πάρω ακόμα καλύτερη εικόνα, 60Hz κτλ. Και τώρα πάμε να παίξουμε σε μονταρισμένο Mega Drive 2, έτσι όπως ήταν τότε ρε παιδί μου και έπαιζα εγώ μικρός ας πούμε. Για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκεί. Λοιπόν, και εδώ τώρα παιδιά, νιώθω πραγματικά σαν να πηγαίνω 23 χρόνια πίσω, στο 1997. Όπως είπα και πριν, ήταν η τελευταία φορά που έπαιξα σε αυτή τη βάση, στο Μινιόν, με αυτό εδώ το παιχνίδι. Κοιτάξτε καταρχήν τι όμορφο παιδιά είναι το Lost World στο Mega Drive. Πλησιάζει πρώιμα παιχνίδια Saturn σε γραφικά και σε δύναμη. Οι προγραμματιστές είχαν φτάσει στα άκρα του στο Mega Drive το 97 και φαίνεται από αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ τώρα να ξεκινήσουμε λίγο να παίξω, να κάνω ένα τελείως έτσι Back to the Future φάση. Επίσης ομολογείται ότι το Jurassic Park Lost World ήταν από τα τελευταία παιχνίδια που βγήκαν στο Mega Drive ή το τελευταίο. Αυτό βέβαια είναι ανάμεσα σε δύο... είναι 50-50, λένε ότι ήταν το Frogger που βγήκε και στο Super Nintendo, το τελευταίο παιχνίδι που βγήκε και στο Mega Drive, αλλά άλλοι λένε και εγώ πιστεύω ότι αυτό εδώ είναι τα τελευταία. Υπάρχει μια τρίτη επιλογή που λένε ότι το NBA 97 ήταν το τελευταίο παιχνίδι για Mega Drive και Super Nintendo. Εγώ θα πω επειδή με Jurassic Park ότι είναι αυτό το τελευταίο γιατί γουστάρω. Λοιπόν, πολύ όμορφο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, ξεκίναγε. Θυμάμαι εκείνη την τελευταία φορά που ήμουν στο Μινιόν και έπαιξα με αυτή την καμπίνα. Ήταν άδεια. Γιατί? Γιατί όλοι είχαν πάει στα Virgin απέναντι που υπήρχαν και παίζανε PlayStation 1. Οπότε Mega Drive πραγματικά δεν ήθελε κάποιος να παίξει. Εγώ ήμουν ρομαντικός όμως με τη Sega και είχα πάει και την βρήκα πρώτη φορά λοιπόν στη ζωή μου. Στη ζωή μου. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν μικρός, την βρήκα άδεια. Και βλέπω και Jurassic Park, οπότε χώθηκα παιδιά. Κοιτάξτε τι όμορφο παιχνίδι είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω όσοι θα το έχετε παίξει, εγώ γιατί δεν το έχω τερματίσει, το έχω χρόνια στη συλλογή, αλλά είμαι ανεβίγητος, δεν το έχω τερματίσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι έτσι περίπου η προοπτική του από πάνω. Dr. Grant και η Ian Malcolm, κλασικά από τις ταινίες. Πολύ δεινόσαυροι, εναλλαγή όπλων, διάφορα πλάκια. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Πάρα πολύ όμορφο. Και το θυμάμαι σαν χτες τώρα δηλαδή να παίζει έτσι παιδιά για να έχω χωθεί μικρούλης λίγο. Αν ήμουν ψηλό παιδί και το 97, να ήμουν λίγο εδώ έστω. Λοιπόν, για να παίζει το Jurassic Park. Αλλά το νόημα σε αυτές τις βιτρίνες πάντα έτσι, πείτε το όπως θέλετε, ήταν ότι περιμέναμε να ξαφνικά να σκάσει και κάποιος δεύτερος να παίξει κάτι να γουστάρουμε. Ήταν πολύ σύνηθες να σκάει κάποιος άσχετος ένα παιδί δίπλα που περίμενε στην ουρά και να παίξουμε. Οπότε εγώ τώρα μόνος μου θα παίξω τώρα, κυνηγάω δηλοφόσαυρους. Όχι. Για να δούμε, ίσως θα γίνει ένα μαγικό άμα πάω να αλλάξω κανένα παιχνίδι. Έλα τώρα μια παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα, πραγματικά. Θα δείτε ποιο είναι αυτό. Μπανπρέστο. Πάμε τώρα εδώ, 1995, Σαμπάν και Μπαντάι και Μπανπρέστο. Καταλαβαίνετε ποιο μπορεί να είναι. Πάμε. Power Rangers The Movie. Έχω πολλές αναμνήσεις με αυτό σε όρθιο να παίζω διπλό και σε ένα αντίστοιχο stand στο γαλάτσι στη Βέικου και στο Μινιόν.
Αλλά εδώ αυτό είναι ωραίο παιχνίδι για διπλό. Έπρεπε τώρα να είχα κάποιον να παίξω διπλάκι. Γιάννη! Εσύ τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό ρε! Έλα πετάξει τα σκαμπό μου ρε! Το ξέρεις! Το θυμάσαι! Το θυμάμαι! Δεν ξέρεις τι να πεις, σε ξέρεις τα λόγια σου. Ναι. Τι είναι αυτό! Έλα ρε, δεν είχες παίξει ένα ζήμι, είναι ο Λαμπρόπουλο. Τζάμπο! Ναι, αλλά δεν φίλε... Το έχεις ξεχάσει. Ναι. Έχεις δηλαδή, εγώ έχω καλύτερα. Στους φετσόκοψες έτσι. Λοιπόν, Power Rangers, για πάμε ένα διπλάκι να κουστάρουμε. Πάρε το Six Button σου εσύ. Τι είναι αυτά, τι εμπειρίες έχουμε εδώ πέρα. Control 100. Λοιπόν, κάτσε εδώ να παίξουμε. Λοιπόν, εντάξει, κομπλέ, normal. Λοιπόν, πάμε 2 play, εδώ να γίνουμε εδώ. Η εικόνα είδες είναι με RGB, ναι. Είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Ενώ εδώ που είναι AV mode είναι πάλι καλύτερο από RF. Mm. Αυτό είναι μονταρισμένο εδώ το Master System, αλλά εδώ κοίτα πόσο καθαρή είναι, παιδιά. Ναι. Μικρές οι CRT με RGB έχουν τρομερή εικόνα. Εντάξει, λοιπόν, θυμάμαι ότι στραβωνόμασταν, αλλά τώρα και τόσο κοντά. Γιατί παίζανε RF. Δεν είχαν SCART, ρε φίλε. Σωστά, τόσο. Ναι, δεν ήταν η σύνδεση. Λοιπόν, παίρνω. Παρουσίαση. Εσύ που στάρεις μαύρο, ναι. Ένας πάρω εγώ λευκό. Πάμε. Dragon Zord. Πάτα. Κάτσε, πού είμαι εγώ. Α, εντάξει. Start. Κουμπί. Mastodon. Τα ακούσατε, τα ξέρεις. Ένα από τα πολύ καλά co-op παιχνίδια, έτσι. Το έχεις παίξει ποτέ. Θα φανώ καραγκιόζης, αλλά όχι ποτέ. Θα μου πεις εντυπώσεις. Και γενικά είμαι λίγο... Με δύο φορές το Direction τρέχει. Και αν πατήσεις κάποιο, όπα, sorry, αν πατήσεις κάποιο κουμπί πατημένο πολύ, έχει να, special move, το β. Ναι. Ο κάθενας κάνει το special όπλο. Βασικά... Εντάξει, θα το ψάξω από... Να, πατημένο, αναβοσβήνει και κάνει special. Ναι, πάμε να βγάλουμε level, να παίξουμε με τα zones. Εννοείται, έχει zones, fights, κανονικά. Στο τέλος θα μπώσε. Αν δεν σκοτωθούμε μεταξύ μας. Αν τη στρώσει και όταν σχεδιά τον άλλο. Ναι, δεν έχει φρέντλ. Πώς το βλέπεις? Ωραίο. Βασικά είναι ρε φίλε η εμπειρία. Δηλαδή κάθεσαι δίπλα σε καμπίνα στην ουσία. Είναι home καμπίνα. Καλώδιο τώρα. Τι Bluetooth χειριστήρια PS4 τώρα. Εντάξει, εδώ παίζουμε τώρα παιδιά. Όσοι είστε τώρα πιο μικρής ηλικίας, για μας ήταν μεγάλη πόρωση να πάμε να παίξουμε αυτό το πράγμα. Και πάντα όρθιος, έτσι, ακίνητος και... Γιατί πολλοί όταν παίζαμε αυτά, δεν είχαμε τα μηχανήματα, έτσι. Έτσι, ήτανε για να μας πείσουνε να τα πάρουμε. Ακριβώς. Και μας πείθανε, έτσι. Ή θα ξεχάσω, ας πούμε, στο Μινιόν το 94 τα Χριστούγεννα το γκαλά, το stand με το Donkey Kong, που ήταν όλο ντυμένο Donkey Kong όροφος. Εγώ δεν το είχα ζήσει. Εγώ είχα αρρωστήσει φίλε. Αλλά δεν έψησα τους δικούς να μου πάνε τότε. Σου πέρα. Ενώ είναι η τέτα μου έψησε, η μάνα μου δεν έψησε. Λοιπόν, πάμε. Καθαρή εικόνα, έτσι. Ναι. Βέβαια στην κάμερα ίσως να μην φανεί, αλλά εμείς το βλέπουμε έτσι τα κάπα. Στην κάμερα διάνε και τα hertz που παρόλα αυτά χρησιμοποιώ και εφαρμογή third party που είναι για να τραβάει το γερματικό βίντεο για να μπορεί λίγο να τα ρίχνει αυτά. Με την κανονική κάμερα του κινητού είναι ακόμα χειρότερα. Ναι. Πάμε. Εντάξει, αυτά δεν μπορείς να τα ζήσεις μέσω βίντεο. Όχι. Μόνο από κοντά. Λοιπόν, εγώ κάποιος φίλος στο Facebook μου κάνει ένα σχόλιο να κάνω μουσείο αυτά εδώ τώρα. Λοιπόν, πέντε ευρώ είσοδος, παιδιά. Όποιος θέλει να ζήσει στιγμές μηνιών, ξέρω εγώ. Κοίτα ότι χρειάζεται στην Ελλάδα ένα μουσείο έτσι να χρειάζεται. Τα έχουμε συζητήσει και παλιά με το Ιχάδες αυτά. Ναι. Είχαμε πει να νοικιάζαμε κάποτε κάποιοι συλλέκτες σε έναν χώρο και να εκθέταμε και όλοι τα πράγματά μας, αλλά είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο. Smooth control, έτσι. Πολύ smooth. Ευχαριστώ. Μουσικές, μοσάκι τώρα. Αυτά είχαν ποτέ δεύτερο κοντρόλ σε μινιόν όπως λες. Ναι! Είχαν και δεύτερο καμικά. Ναι. Επίσης υπήρχε και ένα stand Mega Drive 2 που αυτό είχα παίξει εγώ στο γαλάτσι. Ήταν πολύ απλό, δεν ήταν έτσι. Ήταν απλά ακριλικό με μια οθόνη
μέσα. Και εδώ ήταν ασφαλείας και κλείδωμα, γιατί αυτό παιδιά που έπαιζε εγώ στο Γαλάτσι ήταν εκτός του μαγαζιού. Ναι. Περνάγαμε δηλαδή Σάββατο βράδυ, ήταν κλειστά το μαγαζί Κυριακή. Και παίζαμε απ' έξω. Απλά ήταν κατασκευή μεταλλική βαριά που δεν μπορούσε να, να πάρει ούτε την οθόνη ούτε το τέτοιο. Και το έχω πει και σε παλιότερο μου βίντεο. Πέρναγα και έπαιζα αυτό το παιχνίδι. Ναι. Καθόμουν να θυμάμαι με το φλάι, τον μπουφάν τώρα εγώ κρύο Σάββατο βράδυ που εμεί δεν βγαίναμε απόγευμα τώρα ούτε καφετέρια στι ιστορίε. Μπορεί να ήταν και καστομιά όμω του καταστήματο. Μπορεί, δεν ξέρω. Ναι. Και... αλλά καλή μαγιά αυτό εκτό του μαγαζιού. Σου λέω για Mega Drive 2 έξω με Mandy Motors Bar the Movie και έπαιζα μέσα στο κρύο, ξέρω εγώ, χειμώνα και έσκαγε κάποιο φίλο και χώναμε. Λοιπόν, πάμε να διαλέξουμε άλλου και να παίξουμε μήπω τον boss τώρα. Θα πάρω τη ροζ έτσι για αλλαγή. Πάρε τη ροζ. Η μάχη με τα Zords είναι μετά από εδώ, ναι. Οπότε τώρα θα σπαμάρουμε τους φίλους με τα βίντεο, ναι, κλασικά. Καλά, μπορούμε να πάμε και να φάσουμε. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα παίξουμε λίγο εδώ και θα σας πάμε στη μάχη με τα Zords σε λίγο, για να μην γίνει τεράστιο βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα, παιδιά, η μάχη με τα Zords, έτσι για να κλείσουμε το επεισόδιο, να γουστάρουμε, που είναι πολύ εντυπωσιακή. Διαστημικός καθάρι. Έτσι, ναι. Και επειδή είμαστε 2 players, βγάζει και δεύτερο. Βγάζει 2. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα διαλέξουμε τώρα και Zord. Θα έχουμε διαφορετικό εσύ. Το Falcon Zord και το Ninja Mega Zord. Εγώ θα πάρω πιο θες. Πάρα αυτό ναι, πάρω εγώ το γεράκι. Έτσι. Ωραία. Άρα να δούμε τι θα κάνουμε το γεράκι. Έχει πλάκα, έχει και αυτό ο special move. Πάμε όλοι μαζί. Ενάνονται. Δυνατό. Τον έβα εκεί από πίσω. Δεν φαίνεται τώρα. Έρχεται αυτό. Πάντω θυμήθηκα λίγο την κούραση στο όρθιο. Έτσι που σε κολλά εκεί. Κοίτα τη λεπτομέρεια με τα μαξάκια, ξέρω εγώ. Ω. Α, ναι, αυτό είναι special move σου. Α, τώρα είναι boss. Είναι boss. Και υπάρχει και πάλι special εδώ. Για σένα είναι ηλεκτρισμός, ναι. Άκου τη μουσική. Θα μπορούσα να χτυπήσω εσένα. Έχει κι άμυνα. Ω, τι καλά ήταν αυτό. Βασικά ο δεύτερος που είναι. Αφού το χάθω μετά. Σαν να πετάει να τους... Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Θυμάσαι την ταινία. Σου άρεσε την ταινία. Δεν ήμουν ποτέ φαν, να σου πω την αλήθεια. Ω, γούσταρα. Ήμουν λίγο πιο... γούσταρα. Είσαι ένα πιο μεγάλος εσύ. Ναι. Ένα χρόνο, ξέρω εγώ, ναι. Ο Σκόρπιτρον, λες και είναι το Αντισέπτικον, Σκόρποκον, Σκόρπονοκ. Απλά δεν είχε και ποτέ σοβαρότητα, ήταν, ξέρεις το πολύ, το... Τζαπανιά, εντάξει. Σαμπάν. Μ' άρεσε πιο πολύ η τελευταία σεζόν, που βασικά δεν ήταν τελευταία. Ήταν για τελευταία, ένα με Space που ήταν, που πέθανε και ο Zord, πώς τον λένε, ο... Ναι, ο Zordon. Ο Zordon, ναι. Αυτό. Λοιπόν, σας κρατήσαμε λίγο παραπάνω, αλλά είδατε ένα πραγματικό 90's pure fucking gameplay, να πούμε, που περιμέναμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, στα μαγαζιά για να παίξουμε αγαπημένα παιχνίδια. Μάγκες, αυτή ήταν η παρουσίαση. Ίσως της τελευταίας σωσμένη στη χώρα μας promo display game βιτρίνα της Sega, της Zegatron. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο, τα έχω πει όλα. Ο Γιάννης εδώ ήρθε να παίξουμε το διπλάκι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι δουλειά. Στον τάφο μου θα την πάρω. Λοιπόν, σύντομα και με άλλους καλεσμένους, gameplay στο όρθιο, παιχνιδάκια έτσι εποχής να γουστάρουμε. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, μην ξεχάσετε το like, το subscribe, το comment για αυτό που είδατε, που ήθελα να το μοιραστώ για να το δείτε, ή άλλως θα μπορούσα να το κάνω τελείως bypass και να μην το δείτε. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, παιδιά!